Ευτυχώς ακόμη επικρατεί ένα απίστευτο αλαλούμ σχετικά με το πόσοι ήταν τελικά όσοι επέβαιναν πάνω στο πλοίο, πόσοι και ποιοι έχουν διασωθεί, πόσοι και ποιοι αγνοούνται. Υπάρχει συνεχής επικοινωνία των ελληνικών αρχών με τις ιταλικές, ωστόσο πολλά πράγματα ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί, πολλά πράγματα έχουν μείνει ασαφή, με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία στους συγγενείς των ανθρώπων, οι οποίοι είτε δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους ανθρώπους, είτε αγνοούνται. Θα πρέπει να πούμε ότι από τις λίστες συνολικά που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Υπουργείο Ναυτιλίας, υπάρχουν 185 άνθρωποι οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί. Προσθέθηκε δυστυχώς ένας νεκρός. Γνωρίζουμε ήδη τον Έλληνα ομογενή, ο οποίος έμενε στην Ελβετία, αλλά δυστυχώς ακόμη ο γιος δεν έχει καταφέρει να κάνει την αναγνώριση της σωρού στο νεκροτομείο που βρίσκεται. Σήμερα όμως η πρεσβεία της Ρώμης ενημέρωσε εδώ το Υπουργείο Ναυτιλίας ότι αναγνωρίστηκε και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός 57χρονου, ο οποίος είχε αναγκαστεί από τη θάλασσα και είναι Έλληνας. Υπάρχουν ή 39 ή 21, ακόμα δεν έχει γίνει σαφής ο αριθμός, Έλληνες, οι οποίοι επιβαίνουν στο φορτηγό Άδης Νεφ, το οποίο κινείται προς λιμάνι της Ιταλίας, βόρεια του Μπάρι. Έχει πέσει όμως σε μεγάλη κακοκαιρία. Δεν γνωρίζουμε την ώρα που θα φτάσουν στο λιμάνι, το οποίο λέγεται Μανφρεντόνια. Και εκεί βέβαια θα μπορέσουμε να έχουμε και περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα των ανθρώπων οι οποίοι επιβαίνουν. Πριν από λίγο επίσης έγινε γνωστό ότι ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Βαρβιτσιώτης, με έγγραφό του προς την προϊσταμένη της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, την κυρία Κουντζαμάνη, ζήτησε να γίνει, να επισκεφθεί η διερεύνηση για τα αίτια και ό,τι άλλο έχει σχέση με αυτή την ναυτική τραγωδία. Έχει ήδη ανατεθεί η διερεύνηση του περιστατικού στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, η οποία έχει διατάξει κατεπίγουσα προκαταρκτική, η οποία σχετίζεται από, για τα αίτια του ναυαγίου, δηλαδή να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς, αλλά και ό,τι άλλο έχει σχέση με αυτήν την απίστευτη πραγματικά και πρωτόγνωρη κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουν Έλληνες και Ιταλοί. Είχε 9 μποφόρ. Δεν υπήρχε βοήθεια από πουθενά, μας εγκατέλειψαν. Ήμασταν από τις 5.30 ώρα έξω στο κατάστρωμα και ήρθε βοήθεια μετά τις 11-12 η ώρα και το μόνο που κάνανε ήταν να μας κοιτάζουν γύρω-γύρω. Είμαι οδηγός φορτηγού και ήμουνα μέσα στην καμπίνα μου και κοιμόμουνα και δεν μας ειδοποίησε κανείς. Μπήκε ο καπνός μέσα στην καμπίνα μου και θα κεγόμουν ζωντανή. Ένα σας λέω μόνο ότι το προσωπικό ήταν ανύπαρκτο του καραβίου. Ανύπαρκτο. Εντελώς, εμείς οι φορτηγατζίδες δέναμε τους κάβους. Εμείς οι φορτηγατζίδες κατάγαμε τη σειρά να φεύγουν τα γυναικόπαιδα. Και ότι δεν θυμήσαμε περισσότερα θύματα, δεν ξέρω τώρα. Φοβηθήκατε για τη ζωή σας? Πολλές φορές. 30 ώρες ήμουν με 12 μποφόρ όρθιος, βρεγμένος. Και στο τέλος κατέβηκα και με ανεμόσκαλα 40 μέτρα. Αν γνωρίζει κάποιος κάτι, κάποιος από τους οδηγούς που έχει βγει προς τα έξω, από αυτούς που έχουν φτάσει, ή κάποιος που είναι ακόμα μέσα στα πλοία κτλ. Και μπορούν να δούνε το όνομα και να ακούσουν, κατά τη Γεράσιμο, του λέγεται ο δικός μας, δεν έχουμε κάποια σημεία ζωής ακόμα.